Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω μέσα σε 7 λεπτά να παρουσιάσω ένα θέμα το οποίο είναι σχετικά πολύ ευρύ. Θέλω να μιλήσω για το ρομπότ. Ο Γεράσιμος μου έδωσε μια άλλη ιδέα. Ουσιαστικά θα επικεντρώσω σε 2 θέματα, ίσως λίγο σε αυτό που περιμένουμε ότι θα μετεξελιχθεί η λαπαροσκοπική, γιατί το τελευταίο καινούριο πράγμα στην χειρουργική ογκολογία και ιατρική είναι η λαπαροσκοπία και η ρομποτική χειρουργική. Και ίσως θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Όπως επίσης και για την νανοτεχνολογία, που η αλήθεια μου έδωσε την ιδέα ο κύριος Αντιβυζάτος, και θα επικεντρώσω σε αυτά τα 2 θέματα. Όπως είπαμε, όλα λίγο πολύ ξεκίνησαν από την προσπάθειά μας να μειώσουμε την τομή, να είναι πιο καλέσθητη και να μπορέσουμε να μειώσουμε τον πόνο για να έχουμε καλύτερο μεταχειρητικό αποτέλεσμα για τους αρρώστους μας. Έτσι, ξεκινώντας από τη μεγάλη τομή, οδηγηθήκαμε στη λαπαροσκοπική χειρουργική με 3 μικρές τρυπούλες και μια μικρή ισοστομούλα για να βγει το παρασκεύασμα. Αλλά παραπέρα προσπαθούμε να προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε, ίσως προσπαθώντας να τα κάνουμε χειρουργική χωρίς καμία ολή τελείως. Έτσι, οδηγηθήκαμε στην λαπαροσκοπική χειρουργική single site surgery, που ουσιαστικά είναι λαπαροσκοπία μέσω μιας οπής. Ουσιαστικά η τεχνολογία είναι αυτή η οποία θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε μπρος και βεβαίως δημιουργηθήκαν καινούργια τροκάρ. Ίσως το πιο γνωστό για εσάς είναι αυτό εδώ το τροκάρ, το tripod, έτσι, το οποίο ουσιαστικά πήρε τη φιλοσοφία του hand assistant port που χρησιμοποιούσαμε για να κάνουμε λαπαροσκοπική βοηθούμενη με το χέρι. Βεβαίως χρειάζονται καινούργια εργαλεία, έτσι χρειαζόμαστε εύκαμπτες οπτικές οι οποίες το φως μπαίνει παράλληλα με την οπτική και όχι κάθετα όπως είναι στη λαπαροσκοπία, εργαλεία τα οποία κάπτονται και αυτά ή pre-bent εργαλεία τα οποία ουσιαστικά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που δημιουργείται με αυτού του είδους τη χειρουργική. Στην πράξη αρχίζουν δειλά-δειλά και υπάρχουν και οι πρώτες μικρές κλινικές σειρές. Υπάρχουν σειρές που χρησιμοποιούν ακόμα και το ρομπότ με single site surgery. Προσπαθώντας να προχωρήσουν, ας πούμε, να οδηγήσουν την ατζέντα ακόμα παραπέρα, προσπαθούν να κάνουν χειρουργική χωρίς καμία καθόλου τομή, διαμέσου φυσιολογικών οπών του σώματος, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο κόλπος ή το στόμα, το στομάχι. Υπάρχουν και εδώ οι πρώτες εφαρμογές σε αρρώστους πραγματικούς, με αναφορές για την πρώτη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή διαμέσου του κόλπου, με ή χωρίς τη βοήθεια του single port που υπάρχει στην κοιλιά, να δούμε πού θα οδηγήσει. Επίσης, μια άλλη έτσι, πρόοδο που πιστεύω ότι ίσως είναι και το μέλλον, είναι η χρήση μαγνητών, οι οποίοι ουσιαστικά, χωρίς να υπάρχουν τομή, μπορούν να ελέγχουν και να κουνάμε διάφορα εργαλεία, αντικαθιστώντας τα λαπαροσκοπικά εργαλεία, τα οποία μπαίνουν ουσιαστικά από μια μικρή τομή που δημιουργείται για ένα τροκάρ μόνο. Και εδώ έχει γίνει μια λαπαροσκοπική νεφρεκτομή χρησιμοποιώντας αυτά τα ειδικά κατασκευασμένα εργαλεία. Όλα είναι θέμα τεχνολογίας. Είναι σίγουρο ότι το marketing και το ίσως πιθανό κόστος που υπάρχει πίσω από αυτά, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον των γιατρών, θα οδηγήσουν και θα εξελίξουν, πιστεύω, αυτές τις τεχνικές. Ας πάμε λίγο τώρα στην νανοτεχνολογία, η οποία είναι μια επιστήμη η οποία πιστεύω προοδεύει πάρα πολύ. Ήδη είναι το κόστος που επενδύεται στην έρευνα αυτής της τεχνολογίας είναι πάνω από $1 trillion. Έτσι. Υπάρχουν ήδη 4-5 περιοδικά τα οποία ασχολούνται και παρουσιάζουν την έρευνα και τις προόδους που γίνεται σε αυτό το τομέα. Και ουσιαστικά τι είναι η τεχνολογία? Εγώ ουσιαστικά λίγο θα προσπαθήσω να σας φέρω σε επαφή με την ορολογία, γιατί μην νομίζετε ότι και εγώ καταλαβαίνω εν το βάθη πάρα πολλά από αυτές τις μεθόδους. Όπως επίσης θα με συγχωρέσετε που θα υπάρχουν και ορισμένες αγγλικές ορολογίες, οι οποίες δεν τις έχω μεταφράσει. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε αγγλικά και καμιά φορά είναι πιο καλό να κρατάμε ορισμένους όρους στην μητρική τους γλώσσα. Use of man-made products, ουσιαστικά νανοτεχνολογία είναι, ασχολείται με υλικά τα οποία εμείς φτιάχνουμε και είναι σε μέγεθος μερικών νανομέτρων και για να καταλάβουμε τι σημαίνει νανόμετρο. Νανόμετρο, το πάχος της κυταρικής μεμβράνης είναι 6 με 10 νανόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για σωμάτια τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ μικρά και προσπαθούμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε το μέγεθος αυτό για να
ελέγξουμε, να παρατηρήσουμε, να κατασκευάσουμε, να διορθώσουμε τα βιολογικά συστήματα πλέον στο μοριακό επίπεδο. Η νανοιατρική, λοιπόν, που ουσιαστικά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και να πάρει τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας και να τα εφαρμόσει στην ιατρική, και βεβαίως ειδικότερα για εμάς που μας ενδιαφέρει, για τον ουρολόγο, υπάρχουν 2-3 review τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα, και βάσει αυτών θα σας κάνω λίγο μια μικρή εισαγωγή στην νανοτεχνολογία, στην ιατρική. Οι εφαρμογές βεβαίως θα τα δούμε και αναλυτικά, είναι η βοήθεια να έχουμε καλύτερη απεικονιστική, καλύτερη διάγνωση, καλύτερη θεραπεία, δημιουργία καινούριων ιστών, ίσως πρόοδο στην χειρουργική τεχνολογία που θα μας βοηθήσει να είμαστε λιγότερο αδερματικοί. Το βασικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται μέσω μικρών σωματιδίων, nanoparticles όπως λέγονται, τα οποία είτε είναι σφαιρικά, είτε φτιάχνουν σωλήνες, είτε φτιάχνουν κελίφι, τα οποία είτε επενδύονται με διάφορα άλλα υλικά ώστε να μπορούν να κάνουν διάφορα τεχνάσματα, να περνάνε μέσα από τις μεμβράνες ή να τα γεμίσουμε με χημειοθεραπευτικό. Θα τα δούμε λίγο περισσότερο στα επόμενα slides. Νανοσύρματα, τα οποία είναι αισθητήρες ουσιαστικά, nanocantilevers, αυτό εγώ το ψάξα να το βρω, ουσιαστικά είναι ράφια, τα οποία ουσιαστικά αυτό που θέλω να πούνε είναι σαν αγκύθες, οι οποίες έχουν αντισώματα πάνω και μπορούμε να κάνουμε ανίχνευση ή και θεραπευτικά να στοχεύσουμε ορισμένους στόχους μας. Ουσιαστικά αυτό που ως τώρα είναι πιο πρακτικό και έχει βρει κάποια εφαρμογή και υπάρχουν ορισμένες εργασίες σε κλινικό πλέον επίπεδο. Αυτό δεν είναι πιο κάτω. Αλλά το νανόμετρο. Το νανόμετρο. Το οποίο είναι αυτό, το οποίο είναι μονάδα μέτρησης. Είναι είναι 6 με 10 νανόμετρα, είναι το πάχος του, νομίζω ότι είναι μείον 10 στη μείον 9 του μέτρου. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν εδώ η πρώτη εφαρμογή που έχουμε είναι ουσιαστικά η χρήση MRI μετά τη χορήγηση ειδικών ογκοεκλεκτικών σκιαγραφικών, τα super paramagnetic iron oxide nanoparticles, έτσι, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη διαπερατότητα, τα οποία περνάνε στα κύτταρα, περνάνε στα καρκινικά κύτταρα ή περνάνε επίσης στο διάμεσο ιστό όπου φαγοκυταρώνονται, και από εκεί και πέρα συγκεκριμένες ουσίες είναι λιμφο και είναι φιλικές, προς το έχουν έναν τροπισμό προς τους λεμφαδένες, πάνε στους λεμφαδένες και υποτίθεται ότι με το μαγνητικό συντονισμό αυτά η ανίχνευση λεμφαδένων είναι πιο καλή και πιο ακριβής. Και υπάρχουν ορισμένες κλινικές εργασίες, με μία στο New England Journal of Medicine, έτσι, και έχουν γίνει ορισμένες εργασίες για την καλύτερη, με σκοπό την καλύτερη ανίχνευση λεμφαδένων στον καρκίνο του προστάτη, του όρχεως, του νεφρού, είτε με ενδοφλέβια χορήγηση, είτε και μέσα στον όγκο χορήγηση της ειδικής και γραφικής αυτής ουσίας. Επίσης, δημιουργούνται ειδικά διαγνωστικά μοριακά τεστ με σκοπό να μπορούν να ανοιχνεύουν σε απειροελάχιστα ποσοστά μια υπάρχουσα πρωτεΐνη, όπως μπορεί να είναι το PSA, PSA Blotting Paper Nano Test Assay, χρησιμοποιώντας micro-cantilevers, τα οποία ουσιαστικά έχουν τα αντισώματα και όταν περνάει το ειδικό το ολιγονουκλεοτίδιο, συνδέεται με αυτό και εμείς μπορούμε με σχετικά φθηνό τρόπο, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, να ανιχνεύσουμε ελάχιστες ποσότητες του PSA. Υπάρχουν biosensory nanotubes, τα οποία προσπαθούν να είναι οι ειδικοί sensors, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν μια συνεχή καταμέτρηση γλυκόζης, νατρίου, καλίου. Υπάρχουν επίσης quantum dots, τα οποία είναι nanocrystals, οι οποίοι εκπέμπουν ορισμένο φως και βεβαίως ουσιαστικά η χρήση τους είναι, αφού δουλεύουν σε κυταρικό επίπεδο, είναι κυταρική απεικόνηση σε μοριακό πλέον level. Επίπεδο. Ίσως τώρα και το πιο promising και αυτό που ίσως μας ενδιαφέρει και εμάς πιο πολύ είναι η δυνατότητα για εκλεκτική χορήγηση κάποιου χημειοθεραπευτικού. Δημιουργείται το nanoparticle, το οποίο είναι από iron oxide, βάζουμε μέσα το χημειοθεραπευτικό μας, έτσι, και μπορούμε να επικαλύψουμε με διάφορα μόρια, τα οποία όπως το lake acid ή το πλουρώνει και να το κάνει υδατοδιαλυτό ή να μπορεί να περάσει μέσα στο κύτταρο πιο εύκολα. Η ουσία είναι ότι έχουν έναν τροπισμό, μπορούν και καταφέρουν και περνάνε μέσα στη κυταρική μεμβράνη και αφήνουν τοπικά και σταδιακά το χημειοθεραπευτικό, προκαλώντας τοπική νέκρωση του καρκινικού κυττάρου, χωρίς όμως να έχουν τα systemic effects ενός μιας χημειοθεραπείας, γιατί αφήνουν ανέκυκτα τα υπόλοιπα υγιή κύτταρα. Υπάρχουν διάφορα, νομίζω ότι υπάρχει και κλινικά υπάρχει η λεωπρορελίνη,
η οποία είναι ένα δεκαπαικτήριο που χρησιμοποιούμε ένα LHRH αγωνιστής, ο οποίος λόγω του ότι επικαλύπτεται με liposomal delivery system, έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια παρατεταμένη απελευθέρωση, γεγονός που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή την ένεση κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες και ούτω καθεξής. Φώτες, ναι, photosensitizers, έτσι. Υπάρχουν νανοσωματίδια τα οποία ενώνονται με ειδικά μόρια όπως η τρασφερίνη που έχουν ένα τροπισμό προς τα καρκινικά κύτταρα, παραδείγματος χάρη του καρκίνου της κύστεως, ενώνονται με τα λιποσώματα και βέβαια όταν κάνουμε μια φωτοδυναμική θεραπεία, εκεί τα οποία έχει μαζευτεί αυτή η ουσία και είναι, τα οποία είναι τα καρκινικά κύτταρα, ουσιαστικά σκοτώνονται περισσότερο σε σχέση με αυτά τα οποία δεν είναι τα φωτοσενσιτάζες που δεν είναι ατράξη με τρανσφερίνη. Μπορούμε να κάνουμε non-viral gene therapy, δηλαδή μέσα σε nanoparticles να έχουμε βάλει κάποιο συγκεκριμένο γονίδιο, όπως ας πούμε το human interferon beta gene, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να μεταφερθεί διαμέσου κυταρικής μεμβράνης των καρκινικών κυτάρων και να αναστείλει, να αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο καρκινικό κύτταρο και να αναστείλει μια ζωτική λειτουργία του καρκινικού κυτάρου, προκαλώντας την έκρωσή του. Υπάρχουν τα nanocells, δηλαδή μπορούμε να δώσουμε ένα χημειοθεραπευτικό, έχοντας το καλυμμένο με ένα κάψα από αυτά τα μικρά μόρια και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καλυφθούν, έτσι ώστε να μην αναγνωριστούν από τα multi-drug resistant transporters που υπάρχουν και ουσιαστικά μειώνουν την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας. Και αυτό που κάνει ουσιαστικά παρακάμπτουν αυτό το μηχανισμό και καταφέρουν και περνάνε μέσα στο καρκινικό κύτταρο, οπότε να αφήσουν το χημειοθεραπευτικό, το οποίο νανοσωμάτια, ένα πορώδες υλικό, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ως πρόπλασμα, θα έλεγα εγώ, για να καλλιεργήσουμε βλαστοκύτταρο, να φτιάξουμε μια καινούργια κύστη. Μπορούμε να φτιάξουμε μια πορώδης μεμβράνη, η οποία έχει τέτοια φίλτρα, τα οποία, λόγω του μεγέθους των σωματιδίων, μπορεί να δημιουργήσει ένα συνθετικό τεχνητό νεφρό. Και βέβαια στην χειρουργική διαγνωστική, πιθανότητα να φτιάξουμε πάρα πολύ μικρά κυστηροσκόπια, Eurorobots. Μια πρακτική εφαρμογή είναι το NCL, το οποίο είναι ένα είδος διαθερμίας, το οποίο χρησιμοποιείται στη λαπαροσκοπία και το οποίο, λόγω του ότι έχει χιλιάδες νανοσωμάτια, τα οποία εμποδίζουν δουλεύει ως μονωτικό, έτσι ώστε τα νανοσωμάτια αυτά να μην αφήνουν να φεύγει η θερμότητα πέραν ακριβώς εκεί που θέλουμε να κάψουμε. Αυτό όμως που θέλω να... και δεν γίνεται πάρα πολύ ορατό στα πιο πολλά papers, ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι λόγω του πολύ πολύ μικρού μεγέθους είναι δυνατόν αυτά τα σωμάτια να μπουν σε υγιή κυτάρα, να έχουμε απρόβλεπτες τοξικότητες και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας όταν κάνουμε καινούργια έρευνα.